Η ζωή μας μέσα στην Εκκλησία είναι μια ζωή διαφορετική. Είναι μια ζωή λουσμένη από το φως του Αγίου Πνεύματος. Όταν εισερχόμαστε στο σώμα της Εκκλησίας με το μυστήριο του Θείου Βαπτίσματος, απεκδιόμεθα, ξεδινόμαστε δηλαδή, βγάζουμε από πάνω μας τον παλαιό άνθρωπο και ενδυόμεθα φοράμε τον καινούριο άνθρωπο, τον ανακαινισμένο άνθρωπο, τον αναγεννημένο άνθρωπο εν Χριστώ Ιησού. Το ήθος λοιπόν το εκκλησιαστικό, το φρόνημα το εκκλησιαστικό έχει να κάνει ακριβώς με αυτόν τον νέο, τον καινούριο άνθρωπο. Μπορεί να ζούμε μέσα στον κόσμο, να κινούμαστε μέσα στον κόσμο, αλλά ουκ έχομεν όδε μέλουσαν πόλη, αλλά την μέλουσαν επιζητούμε. Δηλαδή, η Εκκλησία είναι εν το κόσμο, αλλά δεν ανήκει σε αυτόν τον κόσμο και ο άνθρωπος του Θεού, το μέλος της Εκκλησίας, ο πιστός ορθόδοξος χριστιανός με την ζωή του δείχνει αυτό ακριβώς, ότι μπορεί να ζει και να κινείται μέσα στον κόσμο, αλλά έχει το βλέμμα του και την καρδιά του στραμμένα στην Βασιλεία του Θεού. Και αυτή τη Βασιλεία του Θεού, τη Βασιλεία των Ουρανών, τη ζούμε κάθε φορά που μετέχουμε στην Θεία Λειτουργία, στην Θεία Ευχαριστία. Γράφει ο Απόστολος Παύλος στο δεύτερο κεφάλαιο της προς Γαλάτας Επιστολής, «Ζω ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός». Δηλαδή, τώρα πια δεν ζω εγώ, αλλά ζει μέσα μου ο Χριστός. Αφινόμαστε λοιπόν, παραδεινόμαστε στα χέρια του Κυρίου μας και Εκείνος αγιάζει και μεταμορφώνει και ευλογεί την ζωή μας και γινόμαστε άνθρωποι ελέους, άνθρωποι αγάπης, άνθρωποι ευσπλαχνίας. Να σημειώσουμε εδώ μία βασική διαφορά με την αντίληψη που έχουν οι χριστιανοί της Δύσης. Και αυτό πρέπει να το προσέξουμε, διότι πολλές φορές μπορεί να λέμε και να ομολογούμε με τα χείλη ότι είμαστε ορθόδοξοι χριστιανοί, αλλά με τις σκέψεις μας και με τις πράξεις μας και με τις αντιλήψεις μας βαδίζουμε σε έναν διαφορετικό δρόμο και πιστεύουμε και ζούμε πράγματα που δεν έχουν σχέση με το ορθόδοξο χριστιανικό φρόνημα. Να εξηγήσω κατευθείαν τι εννοώ. Πολλές φορές θεωρούμε ότι πρέπει να είμαστε καλοί άνθρωποι, να κάνουμε καλές πράξεις, να έχουμε καλούς λογισμούς για να κληρονομήσουμε την Βασιλεία του Θεού. Αυτή ακριβώς η αντίληψη βρίσκεται κοντά στην προτεσταντική ηθική και έχει να κάνει με έναν διαφορετικό τρόπο σκέψης και πράξης. Δηλαδή, ο Χριστός ήρθε στον κόσμο για ένα και μόνο λόγο. Ο ίδιος μας το λέει, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης το διασώζει. Λέει ο Κύριος μας, δεν ήρθα στον κόσμο για να κρίνω τον κόσμο, αλλά για να σώσω τον κόσμο. Και δεν είναι δυνατόν
ο Χριστός, ο Υιός και ο Λόγος του Θεού, να ήρθε σε αυτόν τον κόσμο με έναν σκοπό και να μην ολοκληρωθεί αυτός ο σκοπός. Φυσικά, ο Κύριος μας ήρθε στον κόσμο, έγινε άνθρωπος, έζησε ανάμεσά μας και οδηγήθηκε στο πάθος και στον σταυρικό θάνατο και στην ταφή, αλλά δεν έμεινε δέσμιος του Άδη, δέσμιος της φθοράς και του θανάτου. Την τρίτη ημέρα μετά τον σταυρικό του θάνατο ανέστη εκ νεκρών και με την Ανάστασή του χάρισε την αιώνια ζωή και έδωσε την σωτηρία και την λύτρωση σε όλο το ανθρώπινο γένος και σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτό λοιπόν έχει συντελεστεί, έχει τελειώσει. Εκείνος λοιπόν με την Ανάστασή του κατήργησε τη φθορά και το θάνατο και μας χάρισε τη σωτηρία. Μας χαρίζει τη σωτηρία δωρεάν. Δεν κερδίζουμε την σωτηρία με έργα φιλανθρωπίας, με έργα αγάπης, με έργα ελέους, με καλούς και αγαθούς λογισμούς. Η σωτηρία είναι δωρεά του Θεού. Στην Ορθόδοξη λοιπόν Ανατολή τα πράγματα είναι διαφορετικά. Δεν κάνουμε αυτά που κάνουμε για να αποκτήσουμε μια θέση στον Παράδεισο, αλλά επειδή έχουμε μια θέση στον Παράδεισο, την οποία ο Θεός μας χάρισε, θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος, μας χάρισε λοιπόν την αιώνια ζωή, γι' αυτόν τον λόγο ο άνθρωπος του Θεού, ο άνθρωπος της Εκκλησίας, δεν μπορεί παρά να είναι άνθρωπος αγάπης, άνθρωπος καλοσύνης, άνθρωπος ευσπλαχνίας, άνθρωπος ελέους. Γράφει και πάλι ο Απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτας επιστολή. Ο καρπός του πνεύματος εστί αγάπη, χαρά, ειρήνη, πίστη, πράγματι, σεμινάρια. Και όλα τα υπόλοιπα, για να μας δείξει ότι όλα αυτά τα αγαθά, τα καλά, είναι δώρα, είναι χαρίσματα, είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Έχουμε λοιπόν στην Εκκλησία μας την αντίστροφη πορεία. Και αυτό δεν το καταλαβαίνουμε, διότι από μικροί έχουμε ζυμωθεί με αυτές τις χριστιανικές αντιλήψεις που προέρχονται από την Δύση, οι οποίες όμως είναι κατ' ουσίαν αντίθετες με το ορθόδοξο χριστιανικό ήθος και με το ορθόδοξο χριστιανικό βίωμα. Για να το επαναλάβω, δεν κάνουμε το καλό για να κληρονομήσουμε τη Βασιλεία του Θεού, αλλά ο Θεός μας έχει κληροδοτήσει τη Βασιλεία του και ως πολίτες αυτής της Βασιλείας, ως παιδιά του Θεού, δεν μπορούμε παρά να είμαστε άνθρωποι σύνης, άνθρωποι ελέους, άνθρωποι αγάπης, άνθρωποι φωτός, ειρήνης και χαράς. Είναι ακριβώς το αντίθετο. Θα πει κανείς, ναι, αλλά εμείς μέσα στην Εκκλησία είμαστε άνθρωποι χαρούμενοι, είμαστε άνθρωποι ειρηνικοί, είμαστε άνθρωποι που έχουμε μέσα στην καρδιά μας αγάπη. Αυτό όμως δεν έχει να κάνει με την δωρεά του Θεού. Αυτό έχει να κάνει με τη δική μας αδυναμία, με τις δικές μας ατέλειες, με τα δικά μας ελαττώματα, με τα δικά μας λάθη. Είναι θέμα της ελεύθερης δικής μας επιλογής, της προαίρεσής μας. Εκείνος μας δίνει τη σωτηρία, μας δίνει τα δώρα του όταν αναστημένος ο Κύριος μας συναντά πρώτα τις μυροφόρες, τις λέει, τις απευθύνει τον χαιρετισμό της χαράς.
χαίρετε. Δηλαδή να είστε χαρούμενες, να είστε χαρούμενοι διότι εγώ νενίκηκα τον κόσμο. Διότι εγώ έχω νικήσει τον κόσμο, τη φθορά και το θάνατο και σας έχω χαρίσει τη σωτηρία. Όταν εμείς βιώνουμε αυτήν την σωτηρία, αυτό το δώρο, προγευόμαστε τον παράδεισο από την παρούσα ζωή, είμαστε χαρούμενοι. Όταν δεν αφήνουμε τις βιωτικές μέρημνες και παραμένουμε προσκολλημένοι σε όλα αυτά τα φθαρτά και πρόσκαιρα και γήινα και δεν μπορούμε να χαρούμε, τότε σημαίνει ότι μόνοι μας δημιουργούμε εμπόδια και προβλήματα στη ζωή μας. Και λίγο μετά, όταν ο Κύριος μας συναντάει για πρώτη φορά μετά την Ανάσταση τους μαθητές του στο Ιππερό της Ιερουσαλήμ, τους απευθύνει έναν άλλο χαιρετισμό με τα λόγια «Ειρήνη ημίν». Δηλαδή να έχετε ειρήνη στη ζωή σας, στην ψυχή σας, στην καρδιά σας. Να είναι ειρηνικές οι σχέσεις σας με τους αδελφούς σας. Να είναι ειρηνικές οι σχέσεις σας με την κτήση. Θα πει κανείς, είναι ειρηνικές οι σχέσεις μας με τους αδελφούς μας. Είναι ειρηνικές οι σχέσεις μας με τη δημιουργία του Θεού. Έχουμε ειρήνη στην καρδιά μας. Αυτό όμως είναι και πάλι ένα πρόβλημα το οποίο πηγάζει από εμάς τους ίδιους. Να έρθουμε λοιπόν στα λόγια του Κυρίου μας, όχι του Αποστόλου Παύλου, ούτε των Αγίων, αλλά στο στόμα της αληθείας, στον Κύριό μας που είναι η ζωή και η οδός και η αλήθεια. Εκείνος λοιπόν μας λέει και ο Ευαγγελιστής Ματθαίος μας το παραδίδει στο έκτο κεφάλαιο. Τι λέει ο Κύριός μας? Ο λίχνος του σώματος εστίν ο οφθαλμός. Εάν ο οφθαλμός σου είναι απλός, τότε όλο σου το σώμα είναι πλημμυρισμένο από φως. Αν ο οφθαλμός σου είναι πονηρός, τότε όλο σου το σώμα είναι βυθισμένο μέσα στο σκοτάδι. Ο λίχνος του σώματος εστί είναι ο οφθαλμός. Εάν ο οφθαλμός σου απλούσει, όλο το σώμα σου φωτεινώνεστε. Εάν ο οφθαλμός σου πονηρώσει, όλο το σώμα σου σκοτεινώνεστε. Με αυτόν τον τρόπο, τι μας δείχνει ξεκάθαρα? Ότι όλα εξαρτώνται από το πώς εμείς βλέπουμε τα πράγματα. Από το πώς εμείς βλέπουμε τη ζωή. Από το πώς εμείς βλέπουμε τους αδελφούς μας. Όταν λοιπόν το μάτι μας, η σκέψη μας είναι απλή, δεν είναι περίπλοκη, δεν είναι σύνθετη, τότε όλη μας η ζωή είναι μέσα στο φως. Όταν το μάτι μας, η σκέψη μας, η καρδιά μας είναι πονηρή, είναι δόλια, έχουμε δεύτερες, τρίτες σκέψεις, τότε όλη μας η ζωή είναι βυθισμένη μέσα στο σκοτάδι. Γι' αυτό λένε οι πατέρες, οι Άγιοι πατέρες και το συναντάμε στην Υπτική παράδοση ότι μας προτρέπουν, μας παροτρύνουν να έχουμε αγαθούς λογισμούς. Γιατί οι αγαθοί λογισμοί φέρνουν ειρήνη, φέρνουν χαρά. Οι πονηροί λογισμοί, οι αρνητικοί λογισμοί δηλαδή, φέρνουν ταραχή, φέρνουν αναστάτωση, φέρνουν στεναχώρια. Εκείνος μας χαρίζει τα πάντα. Μας χαρίζει τη σωτηρία. Πλουσιοπαρόχος. Χωρίς εξαιρέσεις,
χωρίς διακρίσεις, χωρίς διαχωρισμούς. Επομένως, εναπόκειται στη δική μας βούληση, στη δική μας θέληση, πώς προκρίνουμε να ζήσουμε. Φυσικά, εμείς είμαστε μαθημένοι όλα να τα φορτώνουμε στους άλλους. Τον εαυτό μας εύκολα τον δικαιολογούμε, βρίσκουμε ένα σωρό άλοθη, πάντοτε υπεύθυνοι για το κακό είναι οι άλλοι, ο σύζυγός μας, η σύζυγός μας, οι γονείς μας, τα παιδιά μας, οι συναδελφοί μας, οι γύρω μας. Αλλά κατά βάθος ο εσωτερικός μας κόσμος είναι διαταραγμένος και προβληματικός και γι' αυτόν τον λόγο, όχι ότι δεν υπάρχουν έξωθεν δυσκολίες, όχι ότι δεν υπάρχουν εξωτερικοί παράγοντες που μπορεί να είναι πλήρης αδικίας και ανομίας και ακαταστασίας και δόλου και υποκρισίας οι οποίοι μας πιέζουν, αλλά όταν ο καθένας από μας έχει καθαρή καρδιά, όταν έχει απλό οφθαλμό, δηλαδή απλή σκέψη, όταν έχει αγαθό λογισμό, τότε δεν αφήνει αυτούς τους εξωτερικούς παράγοντες να τον επηρεάζουν, να τον ταράζουν, να τον στεναχωρούν. Και όλα αυτά δεν τα λέμε ως δάσκαλοι ή ως έχοντες αυθεντία για να τα ακούσουν οι αδελφοί, αλλά τα λέμε πρώτα απ' όλα για να τα ακούσουν τα δικά μας αυτιά. Γιατί και εμείς οι ίδιοι, οι κληρικοί, οι θεολόγοι, οι διδάσκαλοι, οι γονείς, τα αδέλφια, εμείς οι ίδιοι που αναλαμβάνουμε να καθοδηγήσουμε και να δείξουμε τον δρόμο στους αδελφούς, πολύ συχνά εμείς οι ίδιοι χωλαίνουν. Εμείς οι ίδιοι έχουμε πρόβλημα, νοσούμε. Και αν κάποιος πει ότι εγώ δεν νοσώ, δεν έχω πρόβλημα, είμαι υγιής, τότε πολύ εύκολα διαβάζοντας τα Ευαγγέλια μπορείς να καταλάβει ότι βρίσκεται σε μεγάλη πλάνη. Αυτή είναι μια μεγάλη, μεγάλη παγίδα. Όταν ο Κύριος μας επισκέφθηκε το σπίτι ενός αμαρτωλού ανθρώπου, ενός τελώνη του Λεβί ή αλλιώς του Ματθαίου, τότε άρχισαν οι πνευματικοί άνθρωποι εκείνης της εποχής, οι ευσεβείς, οι καλοί, να διαμαρτύρονται, να γονγίζουν, να δυσανασχετούν. Και επειδή εκείνος πολλές φορές τους είχε αποστομώσει, δεν τολμούν να πλησιάσουν τον ίδιο, αλλά πλησιάζουν τους μαθητές του και τους λένε με ύφος το δικαιωτικό, με ύφος αυτοδικαιωτικό, με ήθος φαρισαϊκό. Για ποιο λόγο όλη την ώρα ο δάσκαλός σας που ακούγεται ότι είναι σπουδαίος και κορυφαίος συναναστρέφεται με αμαρτωλούς και με τελώνες, τρώει και πίνει σε σπίτια αμαρτωλών και τελωνών, και όταν εκείνος τους άκουσε, γιατί είναι καρδιογνώστης και γνωρίζει και τις σκέψεις μας, αλλά και την καρδιά μας και τον βαθύτερό μας κόσμο, τους πλησίασε και τους απομάκρυνε με τα λόγια. «Πορευθέντες μάθετε τι εστίν έλεον θέλω και ουθυσίαν». Δηλαδή, εσείς
που κηρύτεται το λόγο του Θεού και τον γνωρίζετε, να διαβάσετε εκεί στα παλαιοδιαθηκικά κείμενα, δηλαδή, ότι ο Θεός ζητάει έλεος, ζητάει ευσπλαχνία, ζητάει αγάπη και όχι θυσία. Και τους λέει παρακάτω, ου χρίαν έχουσιν οι ισχύοντες ιατρού, αλλά οι κακώς έχοντες. Δηλαδή, δεν έχουν ανάγκη από θεραπεία, από γιατρό ή υγιής. Εσείς λοιπόν τους λέει, που είστε υγιείς, πηγαίνετε από εδώ πέρα. Να φύγετε. Διότι αυτοί που έχουν ανάγκη από γιατρό είναι οι ασθενείς, οι κακώς έχοντες. Και στο τέλος λέει, ου γαρίλθον καλέσει δικαίους, αλλά αμαρτωλούσεις μετάνοια. Αυτοί λοιπόν είχαν περίπου το φρόνημα που έχουμε και εμείς. Εμείς πολλές φορές τι πιστεύουμε, τι έχουμε βαθιά μέσα μας. Έχουμε την αντίληψη, έχουμε τη σκέψη ότι είμαστε καλύτεροι από τους άλλους, ευσεβέστεροι, δικαιότεροι, ότι ζούμε πιο κοντά στο λόγο και στο θέλημα του Θεού. Περιφρονούμε τους άλλους με διάφορους τρόπους. Αυτός λοιπόν είναι ένας δρόμος ολέθριος. Ο δρόμος της αυτοδικαίωσης είναι ένας δρόμος καταστροφικός. Είναι μία παγίδα. Γιατί άλλη είναι η δικαιοσύνη που έχουμε στο μυαλό μας και άλλη είναι η δικαιοσύνη που έχει ο Θεός στην δική του σκέψη. Να χρησιμοποιήσω, ας μου επιτραπεί να χρησιμοποιήσω αυτή την έτσι ανθρωπομορφική έκφραση για να το καταλάβουμε καλύτερα όταν μιλάω για σκέψη του Θεού. Και αυτό το είδαμε τις δύο πρώτες Κυριακές του Τριωδίου. Ο Φαρισαίος, ο οποίος πηγαίνει στον ναό του Σολομώντος, προσεύχεται, νηστεύει 2 φορές την εβδομάδα, δίνει το 1/10 από την περιουσία του στον ναό, στον Θεό, και αυτά δεν είναι ψέματα, τα κάνει. Πολλές φορές εμείς δεν κάνουμε αυτά που κάνει ο Φαρισαίος, αυτά που έκανε ο Φαρισαίος. Και η ελεημοσύνη που δίνουμε είναι μετρημένη, φυσικά δεν είναι το 1/10 από τα εισοδήματά μας, και η νηστεία μας είναι περιορισμένη και η προσευχή μας. Εκείνος λοιπόν προσεύχεται, προσέρχεται στο ναό του Θεού, του αληθινού, τον Θεό, τον ναό του Θεού των πατέρων, του Αβραάμ και του Ισαάκ και του Ιακώβ, δίνει το 1/10 των εισοδημάτων του και γι' αυτό θεωρεί ότι είναι σεσωσμένος. Και την δεύτερη Κυριακή, ο πρεσβύτερος γιος της ιστορίας του ασώτου ιού ή του σπλαχνικού πατέρα. Όντως, όλη του τη ζωή δεν παρεύει ούτε μία εντολή του πατέρα. Εργατικός, τίμιος, πιστός, αφοσιωμένος. Και στο τέλος τι γίνεται. Θα λέγαμε, σύμφωνα με τη δικαιοσύνη που έχουμε στο δικό μας μυαλό, ότι ο Φαρισαίος όντως είναι ένας άνθρωπος πνευματικός, αγωνίζεται και ο Θεός οφείλει να το σώσει. Δεν πανώσει έτσι τα πράγματα. Δικαιώνεται ένας αμαρτωλός, ο τελώνης. Μου δεν κάνει αυτά που κάνει ο Φαρισαίος, δεν ξέρουμε πόσο τακτικά προσεύχεται, δεν ξέρουμε εάν νηστεύει, δεν ξέρουμε αν δίνει μέρος της περιουσίας του, την οποία με τρόπο δόλιο αποκτά, στο ναό του Θεού. Κι όμως ο Κύριος μας λέει ότι αυτός ανέβει δικαιωμένος στο Θεό Πατέρα και ο άλλος όχι. Και την επόμενη Κυριακή ο άσωτος γιος. Ο πατέρας τρέχει να τον αγκαλιά, τον αγκαλιάζει, τον φυλάει, τον δέχεται στο σπίτι σαν να μην έχει συμβεί τίποτε και μάλιστα από τη μεγάλη του χαρά ορίζει να γίνει γλέντι, να γίνει πανηγύρι, να γίνει τράπεζα μεγάλη για να εφρανθούν όλοι, διότι ο γιος του ήταν
νεκρός και ανέζησε, ήταν απολωλός και ευρέθη. Και ο πρεσβύτερος γιος της ιστορίας πού είναι? Είναι θυμωμένος, είναι οργισμένος, βρίσκεται έξω. Και ο πατέρας τον παρακαλάει να συμμετέχει και αυτός στο γλέντι, στο τραπέζι, στο πανηγύρι, στη Βασιλεία του Θεού. Στο τέλος πηγαίνει, δεν το αναφέρει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Δεν μας απασχολεί. Γι' αυτό λέει ο Κύριός μας, αμήν λέγω ημίν, ότι η τελώνε και επόρνε προάγουσιν ημάς στην Βασιλεία των Ουρανών. Για ποιο λόγο? Διότι όταν ένας άνθρωπος συναισθάνεται την αναξιότητά του και την αμαρτωλότητά του, δεν έχει έπαρση, δεν έχει αλαζονία, δεν έχει υπερηφάνεια, δεν έχει ίηση. Είναι ταπεινός δηλαδή, γιατί ξέρει ότι είναι ανάξιος, ότι είναι μικρός, ότι είναι άρρωστος, ότι έχει προβλήματα, ότι είναι αμαρτωλός. Και τότε τι λέει η Γραφή? Κύριος υπερηφάνης αντιτάσσεται, ταπεινής δίδωση χάρη. Δίνει χάρη στους ταπεινούς. Για να έρθει η Τρίτη Κυριακή που έχουμε την ιστορία της κρίσεως, της Απόκρεου, και να μας πει Κύριος ποιο είναι το κριτήριο της σωτηρίας. Και τελικά το κριτήριο της σωτηρίας δεν είναι ούτε τα έργα του Φαρισαίου, ούτε η υπακοή και η εργατικότητα του μεγαλύτερου γιου της ιστορίας, του ασώτου Ιού, αλλά τι είναι? Τα έργα της αγάπης. Επείνασα και εδώ κατέμει φαγή. Εδίψησα και εμποτίσατε. Ξένος ήμουν και συνεργάγεται. Γυμνός και περιβάλλεται με ασθενείς και επισκεπώ όλα αυτά. Επομένως, το εκκλησιαστικό ήθος είναι ένα δώρο. Είναι ένα χάρισμα. Όπως και η πίστη, η εμπιστοσύνη που έχουμε στο Θεό, είναι χάρισμα. Εμείς τι χρειάζεται να κάνουμε? Να αφαιθούμε στα χέρια εκείνου. Το λέμε κάθε φορά. Κάνουμε και το σταυρό μας, για άλλο λόγο όμως. Πούμε στην Εκκλησία συνέχεια της Παναγίας, Αχράντου, υπερευλογημένης, εν δόξου, δεσποίνης, ημών, Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, και κάνουμε τον σταυρό μας όταν ακούμε το όνομα της Παναγίας, προς τιμή της Παναγίας, την οποία ευλαβούμεθα και αγαπάμε. Το βάρος όμως της εκφώνησης δεν βρίσκεται στη μετοχή μνημονεύσαντες, αλλά στο ρήμα που έρχεται παρακάτω. Τι μας λέει λοιπόν αυτή η εκφώνηση που την ακούμε ξανά και ξανά και ξανά? Μας λέει ότι αφού μνημονεύσαμε, αφού δηλαδή αναφέραμε την Παναγία, άχραντο, υπερευλογημένη, ένδοξο, δέσποινά μας, υπεραγία Θεοτόκου και αειπάρθενο Μαρία, με τα πάντων των Αγίων, μαζί με όλους τους Αγίους, αφού τους μνημονεύσαμε, και περνάμε μετά στο δεύτερο κομμάτι της περίοδου που έχει την ιδιαίτερη σημασία και τη βαρύτητα. Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Το ρήμα λοιπόν είναι το παραθώμεθα. Και αυτό είναι η καρδιά της πρότασης. Όχι η μετοχή, αλλά το ρήμα. Τι θα πει παραθώμεθα? Ας αφήσουμε. Τι να αφήσουμε? Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Τους εαυτούς μας και ο ένας τον άλλον και όλη μας τη ζωή, αυτά είναι τα αντικείμενα του ρήματος, πού να τα αφήσουμε, αυτά είναι τα άμεσα αντικείμενα, πού να τα αφήσουμε? Χριστό το Θεό. Αυτό είναι το άλλο. Στον Χριστό που είναι ο Θεός μας. Όταν λοιπόν μπορούμε και αφινόμαστε στα χέρια Του και αφήνουμε τη ζωή μας στα χέρια Του, τότε Εκείνος μας ευλογεί, τότε δεν ζούμε εμείς, αλλά ζει εν ημίν
ο Χριστός και τότε μπορούμε να βιώσουμε τον καρπό του Αγίου Πνεύματος. Και μαζί με εμάς μπορούν να βιώσουν αυτόν τον καρπό και οι αδελφοί μας, οι συνάνθρωποι μας που είναι γύρω μας και ολόκληρη η δημιουργία. Γιατί και εμείς είμαστε κομμάτι της δημιουργίας, κομμάτι της πλάσης, κομμάτι της θεϊκής κτήσης. Από εκεί λοιπόν που ξεκινήσαμε, να ξαναγυρίσουμε στο ίδιο σημείο, εκεί στο 5ο κεφάλαιο της προς Γαλάτας επιστολής, λέει ο Απόστολος των Εθνών, ο πρωτοκορυφαίος Απόστολος Παύλος, ο καρπός του Πνεύματος εστίν αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία Χριστό της αγαθοσύν, πίστης, πραώτης, εγκράτεια. Αναφέρει λοιπόν 9 δώρα, 9 χαρίσματα, τα οποία είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Επομένως, δεν αγωνίζεσαι για να τα αποκτήσεις, αλλά ο Θεός σου τα δίνει. Ο Θεός μας τα δίνει. Πώς μας τα δίνει? Δωρεάν, δωρεάν. Μας τα χαρίζει. Και την αιώνια ζωή μας τη χαρίζει και την ελευθερία μας τη χαρίζει και την βασιλεία του μας τη χαρίζει. Λέει εδώ το κεφάλαιο το ίδιο. Μάλλον στο δεύτερο κεφάλαιο που αναφερθήκαμε στη φράση του Αποστόλου «Ζω δε ουκέτι εγώ». Η σωτηρία προέρχεται από τον Χριστό και όχι από τον νόμο. Σε όλη τη γραφή αυτό το συναντάμε στην προς Ρωμαίους επιστολή του Αποστόλου και σε πολλά άλλα σημεία, ότι δηλαδή η σωτηρία είναι δώρο του Θεού. Δεν είναι κατόρθωμα δικό μας. Ό,τι και αν κάνουμε, όσο καλά και αν σκεφτόμαστε, όσα έργα φιλανθρωπίας και αν πράττουμε, γιατί ό,τι και αν κάνουμε, υπολοιπόμαστε απέναντι στο Θεό. Διαβάζουμε στην παράκληση, την οποία συνήθως ψάλλουν οι γυναίκες, στην αρχή ένα ψαλμό. Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτης τη δέησή μου, εν τη θεία σου, εν τη αληθεία σου, εισάκουσον τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου, πας ζών. Κανένας ζωντανός άνθρωπος δεν μπορεί να δικαιωθεί απέναντί σου. Είναι άνθρωπος πάσχων. Είναι άνθρωπος με προβλήματα, με αδυναμίες, με ατέλειες. Διαβάζουμε, προτού να κοινωνήσουμε, τις ευχές εκείνες, τις προσευχές, τις ευλογημένες, την μετάληψη που λέμε. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ, και αυτή η ευχή εδράζεται και προέρχεται από τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο, αμαρτωλούς όσε, ο πρώτος είμαι εγώ. Αυτό το λέει ο Απόστολος Παύλος. Το λένε οι Άγιοι. Το λένε οι πατέρες. Το λένε οι ασκητές. Το λέει η νηπτική παράδοση. Το λέει η γραφή. Γιατί το λέμε? Είναι ένα σχήμα λόγου? Όχι φυσικά. Θα πείτε, εμείς όμως όταν το λέμε, εγώ πρώτος, το διαβάζουμε και αυτό το πράττουμε μηχανικά, με τα χείλη. Η ζωή μας και η καρδιά μας, όπως λέει εκεί ο προφήτης Ισαΐας, πολύ απέχουν από το θέλημα του Θεού. Ποιο λοιπόν είναι το ήθος της Εκκλησίας? Ποιο είναι το ορθόδοξο εκκλησιαστικό φρόνημα? Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ, αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν στον κόσμο αμαρτωλούς, ον πρώτος είμαι εγώ. Από τους αμαρτωλούς δηλαδή, ομολογώ ότι είμαι εγώ πρώτος. Ο καρπός λοιπόν του Πνεύματος είναι αγάπη, χαρά. Τα πρώτα λόγια του Κυρίου μας, μετά την Ανάσταση, τις μυροφόρες, χαίρετε, να είστε χαρούμενες,
να είστε χαρούμενοι, χαρά, ειρήνη στους Αποστόλους, στο Υπερό, ειρήνη ημίν, μακροθυμία, μακροθυμία, ό,τι και να σε κάνουν και να σε βλάψουν και να σε αδικήσουν ξανά και ξανά, και πόσες φορές να συγχωρήσουμε, έως 7, λέει ένας μαθητής του Κυρίου μας, 70 επτά, το απαντάει ο Κυριός μας, 70 φορές επί 7. Δεν θα κάνουμε υπολογισμό για να δούμε πόσες φορές να συγχωρούμε. Αυτό είναι ένας συμβολικός τρόπος. Για να μας πει ότι θα συγχωρείτε πάντα. Θα ανέχεστε, θα υπομένετε, θα συγχωρείτε, θα αγαπάτε, θα είστε επίοικείς. Γίνεστε ικτήρμονες, καθώς και ο πατήρ ημών ικτήρμονες τι. Χριστώτης. Εδώ δηλαδή την μακροθυμία, την χριστότητα, την αποδίδει στα νέα ελληνικά ως καλοσύνη. Καλοσύνη. Επομένως, ο καρπός του Αγίου Πνεύματος είναι η αγάπη, η χαρά, η ειρήνη, η μακροθυμία, η καλοσύνη. Αγαθοσύνη μετά. Η αγαθότητα. Η αγαθότητα. Να είναι κάποιος αγαθός. Αθώος. Όχι πονηρός. Όχι δόλιος. Θα πει κάποιος με το σταυρό στο χέρι, άμα θα προχωρήσεις, τότε δεν θα προκόψεις την κοινωνία. Αυτό όμως είναι το κοσμικό ήθος. Δεν είναι το εκκλησιαστικό ήθος. Αυτός ο τρόπος ο ανταγωνιστικός, που έχει ως κέντρο την πλεονεξία, την φιλοδοξία ή καλύτερα την ματαιοδοξία και την καινοδοξία, είναι το κοσμικό φρόνημα. Είναι το κοσμικό ήθος. Δεν είναι το εκκλησιαστικό. Πίστης. Να την πίστη. Η πίστη λοιπόν, η εμπιστοσύνη δηλαδή στο Θεό, είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Είναι δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Όταν ένας πατέρας, νομίζω, προσέρχεται στον Κύριό μας, δεν θυμάμαι ποιος είναι τώρα, ο Ιάκωβος είναι, ποιος είναι, που του λέει ο Κύριος πίστευε και θα γίνει. Και εκείνος του λέει ότι είμαι ασθενής στην πίστη, Κύριε βοήθημη τη απιστία. Πού το λέει αυτό, δεν θυμάμαι δηλαδή, σε ποια περίπτωση. Με το δούλο μπορεί να είναι, ναι, με τον δούλο του εκατοντάρχου αυτό ήτανε. Α, ναι, με το δούλο του εκατοντάρχου. Ναι, μπορεί με εκείνο. Ίσως να μην είναι με το. Στον δούλο του εκατοντάρχου, που ο εκατόνταρχος ήταν ένας Ρωμαίος, τι είπε ο Κύριός μας, τόση πίστη δεν είδα στον Ισραήλ, στον εκλεκτό λαό του Θεού, και τη βλέπω σε ένα Ρωμαίο αξιωματικό. Ναι, νομίζω ήταν εκεί με το παιδί με το δαιμονικό. Ναι. Δεν μπόρεσα. Αυτό. Ο πατέρας του παιδιού. Ναι, αυτό είναι. Ναι, ναι. Και τι του λέει, βοήθημη διαπιστία, δηλαδή αναγνωρίζει ότι η πίστη είναι δώρο του Θεού. Πραότης. Να μην πούμε η πραότητα, έτσι. Η πραότητα. Εγκράτεια. Η εγκράτεια. Η αυτοπιθαρχία. Να μπορούμε να ελέγχουμε τα πάθη μας. Να βάζουμε όριο. Βρισκόμαστε σε περίοδο νηστείας και η νηστεία φυσικά είναι ένδειξη πένθους πρώτα απ' όλα. Νηστεύουμε όταν πενθούμε. Γι' αυτό και οι πιο αρχαίες νηστείες της Εκκλησίας μας είναι η Τετάρτη και η Παρασκευή. Για ποιο λόγο? Διότι η Τετάρτη και η Παρασκευή είναι δύο μέρες που είναι αφιερωμένες στη σύλληψη, στα πάθη, στο μαρτύριο δηλαδή που υπέστη ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, στο σταυρικό του θάνατο και στην ταφή του. Γι' αυτό την Τετάρτη και την Παρασκευή νηστεύουν. Η αμέσως αρχαιότερη νηστεία είναι η Μεγάλη Εβδομάδα, η Εβδομάδα των Παθών. Η αμέσως πηγαίνω από το πιο παλιό στο πιο νέο είναι η Μεγάλη Τεσσαρακοστή, από Δευτέρα ως Παρασκευή. Γι' αυτό είναι συμμετοχή στο πένθος της Εκκλησίας. Η νηστεία λοιπόν είναι δήλωση πένθους, δήλωση θλίψης. Η Θεία Λειτουργία
είναι δήλωση χαράς. Γι' αυτό και τις καθημερινές της Σαρακοστή δεν τελείται Θεία Λειτουργία από Δευτέρα ως Παρασκευή. Ούτε τη Μεγάλη Δευτέρα, τη Μεγάλη Τρίτη, τη Μεγάλη Τετάρτη, τη Μεγάλη Παρασκευή. Μόνο τη Μεγάλη Πέμπτη, που έχουμε την παράδοση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Για ποιο λόγο? Γιατί είναι αντιφατικά. Δεν μπορεί η μέρα νηστείας να έχουμε χαρά και πανήγυρη και ανάσταση, δηλαδή Θεία Λειτουργία. Είναι λοιπόν η νηστεία δήλωση πένθους. Συμμετέχουμε στο πένθος. Αλλά είναι και άσκηση. Είναι και εγκράτεια. Είναι και αυτοπειθαρχία. Να ξέρουμε ότι δεν είναι όλα για μας, ούτε μπορούμε να κάνουμε ό,τι μας υπαγορεύει το ένστικτό μας. Γιατί αν κάνουμε ό,τι μας υπαγορεύει το ένστικτό μας, τότε η κοινωνία και ο κόσμος γίνεται όπως τον ξέρουμε. Ο ισχυρός εκμεταλλεύεται τον ανίσχυρο. Ο δυνατός πατάει τον αδύναμο. Πόλεμοι, αδικίες, ταραχές, ακαταστασίες, ανισότητες, κοινωνικές, φτώχεια, όλα αυτά τα οποία πλέον με τις δυνατότητες που μας δίνει η επιστήμη και η τεχνολογία, τα γνωρίζουμε καλύτερα. Όλα αυτά λοιπόν είναι αποτέλεσμα αυτής της ανεξέλεγκτης ελευθερίας, αλλά η ελευθερία είναι δώρο του Θεού και δεν θα ήθελα σε αυτή τη συνάφεια να τη χρησιμοποιήσω, αλλά τέλος πάντων είναι αποτέλεσμα αυτής της ανθρώπινης ασυδοσίας. Η νηστεία λοιπόν είναι εγκράτεια, είναι άσκηση, είναι σοφροσύνη. Τι άλλο είναι η νηστεία? Δυνατότητα για έργα αγάπης, για έργα ελεημοσύνης, για έργα ελέους. Όταν δηλαδή μαζεύεσαι, εξοικονομείς κάποια χρήματα για να βοηθήσεις αδελφούς που έχουν ανάγκη. Λοιπόν, αυτά όλα λοιπόν είναι δώρα, είναι χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Καταλαβαίνουμε λοιπόν, για να ολοκληρώσω, πόσα λεπτά είμαστε, Πάτερ, να ολοκληρώσω, εμείς είμαστε από μικροί μαθημένοι διαφορετικά, από μικρά παιδιά. Ποιος θα πάρει το καλύτερο δώρο, ποιος θα πάρει το νοστιμότερο γλυκό, ποιος θα πάρει τη μεγαλύτερη μερίδα, το φαγητό. Έτσι μεγαλώνουμε. Ανταγωνιστικά, μέσα στο σπίτι μας το ίδιο. Ποιος θα είναι το κέντρο της οικογένειας. Ποιον θα αγαπούν περισσότερο οι γονείς. Ποιον θα αγαπούν περισσότερο αργότερα οι φίλοι, οι γνωστοί. Ποιος θα διακριθεί, ποιος θα ξεχωρίσει, ποιος θα αποκτήσει χρήματα, γνώσεις. Όλα αυτά τι περιγράφουν? Το κοσμικό φρόνημα, το κοσμικό ήθος. Στον αντίποδα αυτού του ήθους βρίσκεται το εκκλησιαστικό φρόνημα, το ορθόδοξο χριστιανικό ήθος, που είναι τελείως διαφορετικό. Το κοσμικό ήθος σε σμπρώχνει στο να αποκτάς, στο να παίρνεις, στο να ζητάς. Το εκκλησιαστικό ήθος σου δείχνει ότι πρέπει να δίνεις, να μοιράζεσαι, να προσφέρεις. Η Εκκλησία είναι το μυστήριο της ενότητας. Είναι το μυστήριο της αγάπης. Και όμως βλέπουμε πολλές φορές ότι ακόμα και πνευματικές συζητήσεις, συζητήσεις θρησκευτικές ή θεολογικές, γίνονται αιτία διάσπασης, γίνονται αιτία διαίρεσης μέσα στην Εκκλησία. Όπως στον κόσμο, στην κοινωνία, υπάρχουν κόμματα, υπάρχουν ομάδες αθλητικές, ποδοσφαιρικές, υπάρχουν παρατάξεις, υπάρχουν συντεχνίες, οι οποίες κρατάνε την κοινωνία χωρισμένη, διαιρεμένη. Η Εκκλησία είναι ακριβώς το αντίθετο. Είναι μια
Μεγάλη αγκαλιά. Είναι η αγκαλιά του Θεού Πατέρα. Να μην πάμε τώρα στα πρώτα χριστιανικά χρόνια για να δούμε πώς ζούσαν οι αδελφοί εκείνοι. Ακόμα και σε χρήσεις λέξεων. Εμείς συνδέουμε τη λέξη Άγιος με την ηθική ή ακόμα χειρότερα με τον ηθικισμό. Δηλαδή κάποιος για να είναι Άγιος πρέπει να κάνει αυτό, πρέπει να κάνει εκείνο, πρέπει να κάνει το άλλο. Στην Εκκλησία Άγιος τι σημαίνει? Αυτός που ανήκει στην Εκκλησία, στο σώμα του Χριστού. Γιατί είναι Άγιος? Επειδή η κεφαλή αυτού του σώματος είναι Αγία. Επειδή ο Χριστός είναι Άγιος, γι' αυτό μας αγιάζει όλους, τους πάντες και τα πάντα. Όχι επειδή κάνουμε κάτι εμείς. Πώς ονομάζονταν οι πρώτοι χριστιανοί? Άγιοι. Ήταν Άγιοι, φυσικά. Είχαν ελαττώματα και πάθη και κάναν σφάλματα πολλές φορές και πολύ μεγάλα. Ονομάζονται αδελφοί και ονομάζονται και πιστοί. Πιστοί, γιατί εμπιστεύονται το Θεό και ανήκουν στην Εκκλησία. Αδελφοί, γιατί συνειδητοποιούν και βιώνουν ότι είναι αδέλφια, ότι είναι παιδιά του Θεού Πατέρα. Και έτσι ζουν. Ό,τι έχουν και δεν έχουν, τα καταθέτουν στο ταμείο της κοινότητας. Και οι Απόστολοι, στη συνέχεια οι Διάκονοι, οι Επτά Διάκονοι, ο Στέφανος και οι υπόλοιποι, τα μοιράζουν ανάλογα με τις ανάγκες. Μαζεύονται όλοι κάθε βράδυ, κάθε απόγευμα στο δίπλο και τελούν τις αγάπες. Τρώνε όλοι μαζί το ίδιο φαγητό. Και στο δείπνο αυτό τελούν τη Θεία Ευχαριστία. Την βιώνουν αυτήν την αδελφοσύνη. Άγιοι, αδελφοί, πιστοί και Άγιοι. Γιατί είναι Άγιοι? Γιατί είναι βαπτισμένοι στο όνομα της Αγίας Τριάδος. Γιατί είναι μέλη της Εκκλησίας. Και επειδή ο αρχηγός της Εκκλησίας και η κεφαλή της Εκκλησίας είναι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, που είναι Άγιος, εις Άγιος, εις Κύριος, Ιησούς Χριστός, γι' αυτό το λόγο αγιάζεται όλο το σώμα. Λοιπόν, έτσι λοιπόν οι δικές μας οι αντιλήψεις είναι διαστρεβλωμένες από τα πολύ μικρά μας χρόνια. Είναι συγκεχημένες. Για να θυμίσω κλείνοντας και μια άλλη όμορφη ιστορία. Αυτή με τους εργάτες του Αμπελώνα. Ο άρχοντας βγαίνει το πρωί, βρίσκει κάποιους εργάτες αργούς και τους παίρνει στον αμπελώνα του. Κάνει μια συμφωνία μαζί τους. Τους λέει θα σας πληρώσω τόσο. Γενναία αμοιβή. Και αυτοί συμφωνούν. Πηγαίνουν. Λίγο αργότερα θέλει και άλλους εργάτες. Βγαίνει πάλι στην πλατεία του χωριού ή της Κωμόπολης και παίρνει και άλλους εργάτες. Την μετά από κάποιες ώρες. Και το επαναλαμβάνει αυτό. Και στο τέλος βγαίνει την 11η ώρα, όταν πια ο ήλιος έχει δύσει και οι εργασίες σχεδόν έχουν τελειώσει και η ζέστη έχει υποχωρήσει ο καύσωνας και παίρνει και άλλους τους τελευταίους. Και όταν κλείνει η μέρα, προστάζει τον επιστάτη του να πληρώσει τους εργάτες, ξεκινώντας από τους τελευταίους, νομίζω. Έτσι δεν είναι? Για ποιο λόγο? Και αυτοί που πάνε τελευταίοι πληρώνονται όσα πληρώνονται, όπως και οι πρώτοι. Και τι είναι αυτό, είναι δίκαιο? Ένας λοιπόν ξέρει να διεκδικεί από τους πρώτους, από αυτούς που δούλευαν από το πρωί. Ένας ξύπνιος άνθρωπος που έχει αυτοπεποίθηση, εργάτης του αμπελιού, του αμπελώνα, θεωρεί ότι αδικήθηκε από τον άρχοντα. Και πηγαίνει στον επιστάτη και του λέει, συγγνώμη, εμείς δουλεύουμε από το πρωί. Έχουμε τραβήξει τόση κούραση. Έχουμε υποστεί τον καύσωνα της ημέρας. Και μας δίνεται τα ίδια με αυτά που δίνεται σε αυτούς που ήρθαν και δούλεψαν την τελευταία στιγμή.
Και τι του λέει, παίρνει το λόγο άρχοντας. Και τι του λέει, φίλε μου, δεν συμφωνήσαμε κάτι το πρωί. Αθέτησα εγώ τη συμφωνία. Όχι. Ό,τι είπαμε σου τα έδωσα. Θα μου κάνεις, θα με ελέγξεις ή θα δώσω στον άλλον. Δική μου είναι η υπηρεσία, ό,τι θέλω δίνω. Δεν πρόλαβα να σε πάρω, με πήρες εσύ. Δηλαδή, για να το φέρουμε στα δικά μας μέτρα. Το πήρε τι. Η σωτηρία είναι δώρο του Θεού και τη δίνει όπου εκείνος νομίζει. Θα πούμε εμείς ποιος είναι ο καλός και ποιος είναι ο δίκαιος και ποιος είναι ο αμαρτωλός και ποιος είναι ο κολασμένος. Μην κοιτάτε που εμείς συνήθως γινόμαστε κριτές των αδελφών. Εμείς οι ιερείς πρώτοι δείχνουμε με το δάχτυλο και οι αδελφοί. Στη συνέχεια, ιδίως οι πολύ πιστοί, κάνουμε αυτή τη δουλειά. Ξεχωρίζουμε τους ανθρώπους. Παίρνουμε τη θέση του κριτή. Μα πώς. Δίκαια κρίνουμε. Κι όμως η δικαιοσύνη του Θεού είναι διαφορετική. Και σε αυτή την παραβολή των εργατών του αμπελόνους φαίνεται ξεκάθαρα. Τα χαρίσματα αυτά, τα δώρα, είναι δικά του. Και τα δίνει όπου νομίζει και όπου θέλει. Εμάς μας δίνει τη σωτηρία. Μας παρέχει αυτό το δώρο. Για ποιον λόγο τρογόμαστε με τα ρούχα μας εάν θα σωθούν και άλλοι αδελφοί. Και του λέει εκεί ο άρχοντας, μήπως είσαι πονηρός, μήπως είσαι κακός άνθρωπος και γι' αυτό ενοχλείσαι που πληρώνω και τον της ενδεκάτης με το ίδιο ποσό με σένα. Σου έδωσα το ποσό που συμφωνήσαμε. Το ποσό είναι μεγάλο, είναι γενναίο, είναι το δώρο της ζωής, είναι το δώρο της σωτηρίας, είναι το δώρο της λύτρωσης. Σου το έδωσα. Γιατί λοιπόν θέλεις να μου κάνεις κουμάντο στο τι θα δώσω και στον αδελφό σου, και στον συνάνθρωπό σου. Δική μου είναι η περιουσία και όπως κρίνω εγώ, έτσι θα πράξω. Έτσι και εμείς πολλές φορές είμαστε αγωνιστές. Πηγαίνουμε στην εκκλησία, κάνουμε τα καθήκοντά μας τα θρησκευτικά. Αλλά τι λέει και ο Απόστολος. Και αν ψωμίσω πάντα τα υπάρχοντά μου και αν παραδώ το σώμα μου είναι καθίσω και αν έχω πίστη ώστε όρη με τη στάνη αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε. Αλλά είμαστε άνθρωποι μικρόψυχοι. Είμαστε άνθρωποι ολόφθαλμοι. Είμαστε άνθρωποι στενόμυαλοι και μίζεροι. Και νομίζουμε ότι το δώρο της σωτηρίας είναι στη δική μας τσέπη. Νομίζουμε ότι το κερδίζουμε με το δικό μας αγώνα. Το κερδίζουμε με τις δικές μας αρετές, που οι περισσότερες είναι ψευτοαρετές. Γιατί βαθύτερα μέσα μας, αν ψαχτούμε, καταλαβαίνουμε τι πάθη και τι αδυναμίες έχουμε. Έρχεται λοιπόν εκείνος για να βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Είναι ικτήρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και γι' αυτό φροντίζει για τους πάντες και για τα πάντα. Ποιο είναι λοιπόν το εκκλησιαστικό φρόνημα και το ορθόδοξο χριστιανικό ήθος? Όταν αφινόμαστε στα χέρια του, όταν ο οφθαλμός μας είναι απλούς, όταν η καρδιά μας είναι καθαρή, τότε χαιρόμαστε με τη χαρά του άλλου. Τότε προσευχόμαστε πραγματικά ο Θεός να μας κάνει μετόχους της βασιλείας του, μόλον ότι είμαστε οι πρώτοι από τους αμαρτωλούς και φυσικά εάν έχουμε αυτή τη συνέστηση, ότι δηλαδή από τους αμαρτωλούς είμαστε εμείς οι πρώτοι, τότε δεν ενοχλούμαστε και δεν ταραζόμαστε με τη δικαιοσύνη του Θεού και με την αγάπη του Θεού και με την ευσπλαχνία του Θεού απέναντι και στους αδελφούς μας.